Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πέντε χρονών βασικά, πάντα μου άρεσε η ζωγραφική. Σε ό,τι μορφή κι αν ήταν αυτή. Σπούδασα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τη Αθήνα και στο Κομπιλτένσι Μπέγια Σάρτη τη Μαδρίτη. Αν δει αν κάποιο τη δουλειά μου, θα παρατηρήσετε ότι έχω αρκετέ επιρροέ από τη street κουλτούρα. Street κουλτούρα εννοώντα γκράφιτι, τατουάζ, και το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε πάνω από 25 χώρε όλο τον κόσμο και να κατέχω πάρα, -πάρα πολλέ διακρίσει πάνω σε αυτό. Δεν ήρθα εδώ όμως για να μιλήσω για όλα αυτά που έχω κάνει. Έτσι κι αλλιώ λένε για εμά του καλλιτέχνε ότι μία εικόνα είναι ούτε με χιλιέ λέξει. Από πολύ μικρή ηλικία στο σχολείο ήμουν επίση πάρα πολύ καλό και είχα διακρίσει στο να δημιουργώ καυγάδε, στο να... στο να ξέρω πώ να αποδιοργανώσω σωστά μία τάξη. Είχα γενικά πάρα πολύ ταλέντο επίση αυτό. αυτό. Ε, οπότε, το πρώτο σημάδι λοιπόν για το, για το σχολείο μου που άρχισα να βλέπω ότι έχω κάτι το οποίο. Δεν ξέρω ακριβώ πώ λέγεται, τι είναι αυτό που μου αρέσει που θέλω να κάνω. Ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού όταν έγινε ένα διαγωνισμό στην Στοά του βιβλίου, στο οποίο μα ζητήσανε να κάνουμε ένα ηφαίστειο με τρία χρώματα. Σε αυτό το διαγωνισμό, προφανώ, εγώ έκανα την πλάκα μου, έγραψα από πίσω ο Πικάσο, το παρέδωσα. Ήταν μια εκδρομή σχολείου, δεν είχα πάει κιόλα τότε. Και μου λένε, Εσύ δεν είχε κάνει αυτό. Λέω, Ναι, μου λέει κέρδισε. Α, οκ, okay, λέω. Μια χαρά. Μετά από πολλά χρόνια, επειδή δεν είχα καταλάβει το λόγο για τον οποίο κέρδισε αυτό, συνειδητοποίησα ότι είχα χρησιμοποιήσει όλες τις αποχρώσεις αυτών των τριών βασικών χρωμάτων. Η ζωγραφική στο θρανίο έγινε ζωγραφική στον τοίχο, η ζωγραφική στον τοίχο έγινε γκράφιτι και το γκράφιτι μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη και να μάθω πολιτισμούς, να γνωρίσω κόσμο και να κάνω ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν, ε... Συγχωρείτε. Λοιπόν. Ε, όλοι οι γραφητάδε τη ε, γενιάς γενιά μου και λίγο μεγαλύτερη, να ξέρετε ότι πολλέ φορέ ε, ήταν στο δίλημα να γίνουν οι γραφίστες ή να μπουν στην καλών τεχνών. Εγώ επέλεξα την καλών τεχνών. Καλών τεχνών. Ήταν μια σχολή που μου έδινε πάρα, πάρα πολλέ δυνατότητε όσον αφορά το μέσο. Το μέσο όπω γλυπτική, ε, ε, χαρακτική και οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή λοιπόν τη σχολή Επέλεξα χωρί να είμαι 100% σίγουρο. Είπα, θα περάσω εκεί και θα κάνω αυτό που πιστεύω λόγω αυτών των, των, των δυνατοτήτων που μου, έδωσε, που μου έδινε. Στα 18 μου πέρασα πρώτα στην καλών εχθρό τη Θεσσαλονίκη και δεν πέρασα στην Αθήνα. Με τη δεύτερη φορά, όταν έδωσα, ξαναπέρασα στην Αθήνα, από τι πρώτε θέσει κιόλα. Και μπαίνοντα σε αυτή τη σχολή, αντιμετώπισα αρκετό bullying για το θέμα street κουλτούρα, εφαρμοσμένε τέχνε, τι είναι τέχνη οι δάσκαλοι ήταν λίγο μεγαλύτερ, μεγαλύτερων ηλικιών και δεν ήταν εξοικειωμένοι με όλο αυτό, οπότε δεν ξέραν πώς να το δικαιολογήσουν. Στα 19 μου συνέβη κάτι το οποίο μου άλλαξε ολόκληρη τη ζωή. Μου άλλαξε ολόκληρο τον τρόπο σκέψης μου για τις φιλίες, για τους στόχους μου, για τα πάντα. Εκεί κατάλαβα, ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι η ζωγραφική μου δεν ήξερα το τι αξία μπορεί να έχει και το τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει στη ζωή μου. Τι, τι, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει το έργο μου. Για παράδειγμα, το γκράφιτι ήταν κάτι το οποίο είχε κυρώσει, θεωρούταν βανταλιστική δράση ή η ποινή φυλάκιση που υπέστην στο μόναχο τη Γερμανία. Όσο ήμουν στην καλών τεχνών, ε, δεν άκουγα πάρα πολλού απόφοιτου να βγαίνουν ω νέοι καλλιτέχνε. Και αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και μάλιστα επειδή ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα κάποιοι από αυτού που τελειώνανε, λέγανε ε, είχαν λεφτά οι γονεί του, είχε κονέ, στάθηκε τυχερό. Έψανα λοιπόν να βρω ποιο ήταν το λάθο. Γιατί δεν ήσχε στο μυαλό μου ότι ένα καλλιτέχνη δεν μπορεί να γίνει επιτυχημένο. Να σπαταλά λοιπόν τόσα χρόνια σε ένα πανεπιστήμιο, πολλοί από εδώ κιόλα μπορεί να το καταλαβαίνετε, και το πανεπιστήμιο μετά να μην σε βοηθάει στο να έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση και να ξέρει τι θα κάνει μετά στη ζωή σου. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα ότι έλειπε και θα μιλήσω συγκεκριμένα για το δικό μου πανεπιστήμιο ήταν ο προσανατολισμό. Το τι θέλω να κάνω, αν θέλω να τελειώσω αυτό το πανεπιστήμιο με τον ακαδημαϊκό τρόπο ή αν αυτό, μέσα από αυτό το, αυτό το πανεπιστήμιο θα μπορώ να μάθω κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να τα εφαρμόσω στη δουλειά μου και να τα κάνω επαγγελματικά. Στα, από τα 18 μου έκανα πάρα πολλέ δουλειέ, δεν σταμάτησα να δουλεύω. Και αυτό που κατάλαβα που με εντρίκαρε ήταν όποιε δουλειέ είχαν να κάνουν με καλλιτεχνικά. Έβλεπα για μένα πω ήταν δώρο Θεού το να μπορώ να να μπορώ να ταξιδεύω, να αλλάζω το εργαλείο μου, ε, ανάλογα με το τι ήταν αυτό, ε, πινέλο, σπρέι, και να προσαρμόζομαι στην κάθε εποχή και να προσαρμόζω το δικό μου στυλ. Αυτό κιόλας λοιπόν ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο με βοήθησε κιόλας να ανεξαρτητοποιηθώ οικονομικά και να βγαίνω πάλι σε άλλες χώρες και να έρθω σε καλύτερη επαφή με την τέχνη. Να δω γκάλερις, να δω μουσεία και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αναρωτιόμουν πάρα πολύ το, αυτό που λέγανε πάρα, πολλές, πάρα πολλά παιδιά, θα πάω, θα αφήσω τη χώρα μου και θα πάω στο εξωτερικό. Ναι, η Ελλάδα δεν είναι καλύτερη, κάπου φταίει η Ελλάδα. Εγώ δεν το έβλεπα έτσι. Γενικά, ε, αγαπώ πάρα πάρα πολύ τη χώρα μου και ήθελα να μείνω εδώ. Και εφόσον είχα τη δυνατότητα και αυτό που σας είπα με, το, με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, είπα θα κάνω τα πάντα για να μείνω εδώ. Οπότε, το 2019, ε, Μπήκαμε τη μία στα βαθιά, άνοιξαμε τη μία-δύο επιχειρήσει. Και γιατί σα λέω τη χρονολογία. Άκουγα ότι οι επιχειρήσει είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι είναι σαν παιδί σου, ότι πρέπει να έχει γερό στο μάχη. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο λοιπόν ήταν και για εμένα που έπρεπε με την κατάσταση του κορονοϊού να επιβιώσω σε αυτέ τι δύο επιχειρήσει που είχα ανοίξει. Προφανώ έκανα τα πάντα. Ε, δεν έδωσα καθόλου βάση στο τι μπορεί να ήταν αυτό νόμιμο, παράνομο. Απλά είχα στο μυαλό μου το πλάνο μου, να πετύχω το πλάνο μου, αυτό που ήθελα. Έτσι λοιπόν, ο κορονοϊός μου έδωσε τη δυνατότητα να, να, κάνω, να σκεφτώ για ένα project, το οποίο project αυτό το σκεφτόμουν για 6 με 7 χρόνια μετά. Ποιο ήταν αυτό το project? Ήθελα λοιπόν να ανοίξω αυτό που έλειπε από τις σχολές καλών τεχνών, αυτό που έλειπε από το πανεπιστήμιό μου. Τι ήταν αυτό, Μία σχολή εφαρμοσμένων τεχνών. Εφαρμοσμένων τεχνών, τι θα πει. Μία σχολή την οποία θα μπορούσε να έρχεται κάποιο σπουδαστή, ο οποίο να μην ξέρει να κάνει ούτε ένα ανθρωπάκι, δηλαδή για παράδειγμα, οποιοδήποτε από εδώ μέσα, θα μπορούσε δηλαδή να έρθει και να ζωγραφίζει ρεαλιστικά σχέδια σαν τα δικά μου στο δικό μου επίπεδο μέσα σε ελάχιστου μήνε. Μέχρι πρότινος, το μόνο που ξέραμε από, τα, σχολέ ε, από τις σχολές σχεδίου ήταν ότι Πάμε σε ένα φροντιστήριο που μα ετοιμάζει για την καλών τεχνών ή για την αρχιτεκτονική. Και μέσα από αυτό περιμένουμε να κάνουμε αυτό που βλέπουμε. Αυτό προφανώ κατά μέσο όρο παίρνει δύο με τρία χρόνια. Οπότε ήθελα αυτό να το χακάρω τελείω και να φτιάξω κάτι δικό μου. Δε, δεν χρειάζεται να ξεχνάμε κιόλα ότι στι ε, στις σχολέ καλών τεχνών κιόλα δεν σου μαθαίνουν πώ να ζωγραφίζει, σου μαθαίνουν πώ να σκέφτεσαι να ζωγραφίζει. Αυτή είναι η διαφορά. Το πώ να ζωγραφίζει υποτίθεται ότι το μαθαίνει πριν περάσει στο πανεπιστήμιο. Έτσι γίνεται συνήθω στην πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια σχολή. Έκανα λοιπόν μια σχολή η οποία αφορούσε, ε, θα αφορά νέου καλλιτέχνε, στην οποία σχολή θα χρησιμοποιήσω τι δικέ μου επιρροέ. Επιρροέ και από τη street κουλτούρα, Επιρροέ και εφαρμοσμένων μέσων των οποίων ε, θα μπορούσε κάποιο να πάρει μεμονωμένα τα μαθήματα χωρί να σπαταλίσει το χρόνο του και να φτιάξει το δικό του κόμπο και να φτιάξει το δικό του καλλιτεχνικό προφίλ που θέλει και αυτό να το αξιοποιήσει έτσι όπω θέλει. Mm. Μέσα στη σχολή, ένα σημαντικό κομμάτι νομίζουν ότι, είναι, ότι για ένα καλλιτέχνη είναι μόνο η ζωγραφική. Όλοι μένουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι η ζωγραφική το σημαντικό. Εγώ ήθελα να περάσω όλο το healthy lifestyle μου και σα το λέω γιατί μέσα στη street κουλτούρα, πολύ το γνωρίζετε κιόλα, υπάρχουν καταχρήσει, υπάρχει το αλκοόλ, υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Εγώ πάντα, παρόλο που ήμουν μέσα σε αυτή την κουλτούρα, και αυτό προσπαθώ να αποδείξω και με τη δουλειά μου και με όλα αυτά που κάνω, ήταν ότι και η ψυχολογία παίζει ρόλο για ένα καλλιτέχνη και η διατροφή, ακόμα και η εργονομία, η σωστή στάση του σώματο που θα έχει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ε, με φώναξε μια μητέρα όταν ξεκινήσαμε τη σχολή και μου λέει ότι θέλω να μιλήσω στον πάνω, γιατί τώρα διευθύνω τη σχολή. Κάνω, κάνω αρκετά μαθήματα, λέω από μένα περνάνε όλα. Ε, και τη λέω, φαντάστηκα ότι είναι κάτι σημαντικό για να θέλει να μου το πει έτσι. Ποιο ήταν αυτό το κομμάτι, λοιπόν, Μου λέει: Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη σχολή σας γιατί το παιδί μου έχει σταματήσει να κάνει πλέον χρήση ουσιών, να κάνει κακέ παρέ και από το πρωί μέχρι το βράδυ ζωγραφίζει. Και λέω, Α, οκ, okay, σα ευχαριστούμε. Μα τιμά πάρα πολύ. Οκ, okay, και εγώ αυτό. Αλλά λέω, Για πώ και έτσι. Μου λέει, όταν του είχατε κάνει μια ενημέρωση, του είχατε πει για τον τρόπο ζωή σα και είπατε ότι δεν θέλετε να έχετε άτομα που δουλεύουν στο δικό σα χώρο υπό αυτέ τι συνθήκε. Που μπορεί να μην είναι σωστοί επαγγελματίε, να είναι ξενυχτισμένοι, να κάνουν χρήση διαφόρων ουσιών. Και αυτή δεν το περίμενε. Όταν άκουσε κάποιο street Κουλτούρα, street σχολή, επιρροέ street, όπω θέλετε πείτε το. Αυτό λοιπόν που καταλάβαινε στο μυαλό τη κάποιο ήταν ότι θα πάει με του κακού, θα πάει με του περίεργου. Δεν καταλάβαινε τι είναι αυτό που έχουμε φτιάξει. Το πρόγραμμα σπουδών που έφτιαξα εγώ και η ομάδα μου είναι τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια μπροστά στην Ελλάδα. Και το τονίζω αυτό. Στην Ευρώπη είναι λίγο πιο μπροστά το σχέδιο. Αλλά σα ξαναλέω ότι το hack στη δικιά μα σχολή είναι το κομμάτι ότι κάποιο μπορεί να μάθει μέσα σε ελάχιστου μήνε και να έχει αποτελέσματα ρεαλιστικού σχεδίου. Και στην πορεία να μάθει τι βάσει και να τι αξιοποιήσει ανάλογα με το στυλ που θέλει να ακολουθήσει. Τι προάλλε, μάλιστα, ήμουνα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ε, μου ζήτησε ο καθηγητή μου να με δει, να δει. Έτσι κάνει και με όλου του απόφοιτου. Ήταν δύο-τρία άτομα και με ρωτάει και μου λέει: Πάνω, ναι, ε, να, τι κάνει, να δω με τι ασχολείσαι πλέον. Και του λέω: Έχω φτιάξει αυτή τη σχολή. Παρουσίασα το πρόγραμμα πολύ συνοπτικά και μου λέει ότι τα παιδιά πλέον δεν έχει νόημα να έρχονται στην καλών τεχνών, που είναι πέντε χρόνια. Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα στην εποχή. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό hack σε αυτό που έχει κάνει. Εγώ από την άλλη, επειδή τελείωσα την καλών τεχνών, θεωρώ να σα πω ότι πιο ολοκληρωμένο νιώθω και με τη μαθητεία μου από την καλών τεχνών, αλλά και με τη σχολή εφαρμοσμένων, στην οποία μου έμαθε το τεχνικό κομμάτι και πώ θα το υλοποιώ. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι ρόλο παίζει ένας καλλιτέχνης στη σημερινή εποχή. Ποια είναι η τέχνη στις μέρες μας. Τι θα μπορούσε να προσφέρει κάποιος με το έργο του. Ποια είναι η ουσία του να είσαι καλλιτέχνης αυτή την εποχή. Όχι μόνο ψυχαγωγώντας τον κόσμο με τη δουλειά σου, αλλά και με το έργο σου και να αφήσει και κάτι πίσω σου. Για παράδειγμα, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν γιατρός. Ήταν γιατρός, ε, ο οποίο μάλιστα γιατρός και εφευρέτης, ο οποίο βρήκε τη στολή του Δίτη, βρήκε, έφτιαξε το πρώτο τάγκ και έδειξε κάποια πράγματα. Ε, μάλιστα του πρώτου ρομποτικού μηχανισμού. Και καταλαβαίνετε προφανώ ότι με τη Μόνα Λίζα, τον πίνακα στη Μόνα Λίζα που βρίσκεται στο Λούβρο, ότι μάλλον έκανε την πλάκα του με το ρεαλιστικό, με τη ρεαλιστική ζωγραφική. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι. Αυτό που λένε σε έναν ζωγράφο, σε έναν καλλιτέχνη, έχει χέρι, δεν ισχύει. Το, έχεις, το χέρι κινείται από το μυαλό. Άρα έχει μυαλό, είναι το σωστό να πούμε. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω πάλι κατά πόσο είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη ο οποίος θέλει να εμπορευτεί ε, γλυπτά ή από την άλλη πίνακες αν η Ελλάδα είναι το κατάλληλο μέρος και το, και το κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, ε, πάρα πολλοί κόσμος ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περίεργο ε, για το ότι δεν μπορεί πολιτιστικά να επενδύσει στα budgets τα οποία μπορεί να επιτρέπουν σε έναν καλλιτέχνη να υλοποιήσει το έργο του και προφανώ ξέρετε και λίγο το θέμα τη της συνεννόηση. Από την άλλη μεριά, για εμένα, προσωπικά το να ζω στην Αθήνα και να έχω βάση την Αθήνα, μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι όλη την ώρα ευρηματικό και να μπορώ να, να κάνω πράγματα και να μην με αφήνει σε ησυχία. Πολλοί κόσμοι επίση, από την άλλη, νομίζω ότι. Βλέπω ότι ένα πίνακα, ακούγοντας ένα τραγούδι, ότι στην ουσία Διασκεδάζω, νιώθω ωραία, η ψυχολογία μου είναι καλά. Αυτό που πρέπει κάποιο να ξέρει είναι ότι πίσω σε έναν καλλιτέχνη, και το είδα διαβάζοντα τι βιογραφίε επιτυχημένων καλλιτεχνών, κρύβεται και μια πολύ σκοτεινή πλευρά. Μια μάχη καθημερινή που δίνουμε με τον εαυτό μα για να μπορέσουμε να, να την νικήσουμε και να σα δώσουμε σε όλου εσά, ή και όχι και στον εαυτό μα τον ίδιο, ένα αποτέλεσμα το οποίο για εσά μπορεί να είναι κάτι φαν, να είναι κάτι αστείο. Η οικαστική δουλειά, η οποία εκθέτω πλέον και πουλάω σε όλο τον κόσμο, αν παρατηρήσετε, όπως είπα και πριν, έχει αρκετές επιρροές από τη street διαδρομή, από τη street κουλτούρα. Τα έργα μου έχουν μέσα πάρα πολλές αναφορές σε σύμβολα θρησκειών, πεπιθήσεων και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ζούμε σε μια μεταμοντέρνα σούπα, έλεγε ο καθηγητής μου στην Καλών Τεχνών. Έννης, σύμβολα, θεσμοί χάνουν όλο ένα, και περισσότερο τις αξίες τους. Χάνουν τις αξίες τους και όλοι οι καλλιτέχνες πλέον γίνονται ένα swipe μέσα στα social media, μέσα στο Instagram. Κάποιος μπορεί να έχει κάνει κόμπους μια ολόκληρης ζωής, κάποιος μπορεί να έχει κάνει να ανεβάσει ένα meme το οποίο να παίρνει ένα λεπτό, είμαστε ένα swipe. Ένα πράγμα που δεν έχω κατασταλάξει ακόμα είναι ότι αν η τέχνη πρέπει να είναι για πολλούς ή για λίγους. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως ότι δεν θέλω να γίνω ένας επιφανειακός ζωγράφος ή ένας επιφανειακός καλλιτέχνης. Για μένα θα νιώθω ολοκληρωμένος αν αφήσω κάτι πίσω με το έργο μου. Όπως έλεγε και ο Πάμπλο Πικάσο, ένας ζωγράφος ζωγραφίζει ό,τι πουλάει. Ένας καλλιτέχνης πουλάει ό,τι ζωγραφίζει. Για μένα, καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που η δουλειά του έχει να κάνει με ένα εικαστικό αποτέλεσμα. Είναι αυτός που ξυπνάει με τις ανησυχίες, του πώ ανακαλύπτει όλο ένα και περισσότερα καινούργια πράγματα. Καλλιτέχνη για μένα είναι αυτό που βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερε αποχρώσεις εκεί που ένα άμαθο βλέπει τα βασικά χρώματα. Σα ευχαριστώ πολύ.